Γεια σας και πάλι. Αυτή τη φορά θα δείξουμε το σνικεράκι, το οποίο λέγεται Nike Venture ή Venture Runner. Αυτό το sneaker παίζει πολύ καιρό στην αγορά, όμως προσέξτε τώρα, επειδή το πήρα από την Nike, από τα επίσημα εννοώ, αυτό το χρώμα δεν φαίνεται αν δεν το πατήσεις. Ενώ στη λίστα φαίνονται τα άλλα, αυτό δεν θα φανεί. Όταν το αναζητήσεις θα φανεί. Και δεν το λέω επειδή φάνηκε έτσι. Το λέω επειδή ήταν το φθηνότερο και δεν φαινόταν. Ενώ αυτό το μοντέλο συνήθως παίζει στα 64. Νομίζω 64, 60 εκεί. Υπάρχει ίσως θα το έχετε δει σε χρώμα μαύρο και μπλε. Είναι μπλε, είναι όπως το βλέπετε μπλε εδώ το σουέντ. Και εδώ μέσα είναι μπλε αντί για γκρι. Έτσι. Λοιπόν, και μια και το είπα, το χρώμα είναι γκρι, δεν είναι γκρι ανοιχτό θα έλεγα. Αν ήταν γκρι σκούρο θα μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά όχι επειδή έτσι μ' αρέσει. Σαν εμφάνιση έτσι μ' αρέσει. Το λέω για το λέρωμα. Αυτό φοβάμαι, τίποτα άλλο. Γιατί ήδη λερώθηκε αυτό εδώ, αλλά δεν είναι κάτι κακό. Θα σας πω το παπούτσι είναι το πάνω. Το λέω από τώρα. Λοιπόν, το upper είναι ένα σαν ενισχυμένο mesh μου φαίνεται, έτσι ωραίο, γερό μου αρέσει, I like it. Είναι suede, παντού, να και το ζευγαράκι, το sorry, δεν το δείξαμε. Βλέπετε, είναι πολύ όμορφο, για όσους γουστάρουν τέτοια χρώματα τουλάχιστον. Απ' την άλλη είναι έτσι, το σήμα της Nike είναι πολύ ωραίο εδώ που ανεβαίνει και ενώνεται με το υλικό. Το σήμα της Nike δεν είναι suede, είναι συνθετικό. Αλλά είναι ραμμένο. Και επειδή βλέπεις παντού ραφή, άμα το δείτε από κοντά, τώρα δεν έχει ούτε focus το κινητό, άμα φαίνεται παντού η χιαστή των ραφών, φαίνεται παντού. Γι' αυτό έρχεται και πολύ ωραίο αυτό, εδώ μέσα φαίνονται τα ράματά του, εδώ. Είναι λευκό εδώ μέσα. Λοιπόν, όχι είναι μπλε, τι λέω ρε παιδιά. Αυτό είναι το σχέδιο του και το από κάτω και η σόλα. Λοιπόν, το upper που λέτε, το material είναι πολύ ωραίο. Suede σε συνδυασμό με mesh, το οποίο όμως mesh είναι πολύ ωραίο ενισχυμένο, φαίνεται να έχει επένδυση. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα διαβάσει. Πήγα να πω δεν έχω διαβάσει, δεν ισχύει, έχω διαβάσει. Όχι, έχει ενίσχυση όντως είναι, έχει επένδυση. Το ίδιο ισχύει και για τη φτέρνα. Η φτέρνα είναι πάρα πολύ ωραία. The best φτέρνας, το παπουτσάκι. Διότι, χωρίς να έχει πολύ μαξιλάρι, είναι μέσα, δηλαδή, άμα δεις, εδώ δεν είναι πολύ ενισχυμένο. Παρ' όλα αυτά, δεν νιώθεις τίποτα. Βάζεις φτέρνα, πάει πίσω, έχει χώρο, μπαίνει το ποδαράκι άνετα και κάθεται εκεί και κλειδώνει. Και κλειδώνει. Γιατί τα sneaker με τη φτέρνα είναι μεγάλο θέμα. Επειδή εγώ κοιτάω το ύψος. Εδώ δεν είναι και πολύ ψηλό, αλλά είναι στο καλό. Δηλαδή δεν ήταν και χαμηλό. Η φτέρνα ανέβαινε, το είδα. Στις φωτό εννοώ. Το είδα στις φωτό ότι ανεβαίνει, οπότε ήμουν ok και από πίσω δηλαδή φαίνεται. Εγώ όταν βλέπω πλατιά τη φτέρνα, δεν φοβάμαι. Μία δικιά μου γνώμη είναι αυτή. Ο εσωτερικός πάτος είναι αυτός. Λέει comfort. Ναι, comfort insole, σωστά. Είναι μπλε, είναι ωραίος και έχει και υποστήριξη καμάρας. Αν το βλέπετε ανεβαίνει, σηκώνεται η καμάρα. Ελπίζω να φανεί κάπως. Έχει υποστήριξη καμάρας, να το θυμάστε αυτό. Η γλώσσα είναι καλή. Μία καλή γλώσσα sneaker, δεν θα πω αξιοπρεπής, θα πω καλή, είναι πάνω από αξιοπρεπής. Έχει ωραίο πάχος, ούτε λίγο ούτε πολύ. Και μου αρέσει πάρα πολύ που λέει το Venture Runner πάνω της. Πάρα πολύ. Τα κορδόνια είναι πολύ ωραία. Είναι αυτό το ωραίο το κορδονάκι, το αλαϊφάσμα. Χοντρό. Δεν θα λυθεί με τίποτα. Δεν λύνεται ποτέ. Ποτέ. Προσωπική άποψη. Από πίσω η φτέρνα φωσφορίζει. Τώρα δεν θα το πετύχω. Αυτά τα δύο κυκλάκια που βλέπετε φωσφορίζουν και φωσφορίζει και αυτό εδώ. Φωσφορίζει και αυτό το κομματάκι εδώ. Να το. Ψιλοφάνηκε. Φωσφορίζει και αυτό. Επίσης φωσφορίζει και εδώ. Μέσα στις τρύπες. Και έχει και από εδώ τρυπούλες. Τώρα, έχει αυτό εδώ το πολύ ωραίο κομματάκι το γκρι. Ίσως να μην το παρατηρήσατε και γράφει Nike Sports Wear. Ναι, Nike Sports Wear.
Ορίστε. Πολύ ωραίο. Εδώ είναι σαν πλαστικό είναι, αλλά είναι πάνω στο παπούτσι. Είναι πάνω. Είναι ενσωματωμένο, είναι πολύ ωραίο. Η αντικρατασμική είναι αφρός, όπως λέει Nike, ο αφρός, τον οποίο αφρόν τον βλέπουμε, στην ουσία τον βλέπουμε εδώ και εδώ, στα κενά αυτά που μας έχουν αφήσει, τα οποία κακώς τα αφήσανε, αλλά δεν θα το σχολιάσουμε τώρα αυτό. Είναι μεν μικρά, θα μπορούσε να καλυφθεί. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ ωραίο τρίκ, διότι είναι πολύ όμορφο. Σε συνδυασμό με το λευκό που φαίνεται εδώ. Οπότε, αγαπητά μου παιδιά, κατευθείαν έχουμε την πρώτη μαλακία του παπουτσιού. Δεν είναι πολλές, ασχετά που λέω πρώτη. Βασικά δεν είναι, δεν έχει μαλακίες το παπουτσιού, είναι πολύ ωραίο. Την πρώτη μαλακία του παπουτσιού και ίσως μοναδική, τουλάχιστον για μένα, είναι αυτό εδώ το κομματάκι, το οποίο ξέρετε πώς πάει. Αν μπει καρφί, χαλάσει οτιδήποτε, κλάφτα χαράλαμπε. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι για την κρατασμική του προστασία, εγώ τη νιώθω πίσω πιο μαλακή από μπροστά. Εντάξει, αυτό είναι το σωστό. Αφού πίσω πατάω πιο δυνατά, υποτίθεται. Χτυπάω φτέρνα. Και είναι. Διότι αυτά τα παπούτσια που έχουν αυτό το στυλ. Γενικώς αυτά τα sneaker που είναι σε τέτοιο στυλ, είναι και έτσι και η αντικρατασμική του συνήθως. Τουλάχιστον στην εμφάνιση. Αλλά εδώ επειδή σου λέω ότι το έκαναν για comfort, ίσως βοηθάει ο πάτος και όχι τόσο η σόλη. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί τώρα, δυστυχώς. Όμως θα σας πω το πολύ ευχάριστο που επιτέλους και το βάζω top 3 για sneaker 21 και είδα πολλά. Δεν τα έχω κάνει όλα βίντεο. Έχω κάνει αυτά που μπόρεσα να σας κάνω. Έχω δει και άλλα εγώ γενικά, να ξέρετε. Top 3, διότι το sneaker κάθεται τέλεια, παρότι Nike δεν στενεύει τρελά. Είναι φυσιολογική η εφαρμογή του, φυσιολογικό Nike θα έλεγα. Κάποιοι λένε λίγο στενό, είναι, νιώθεις ότι κλείνει λίγο, αλλά εγώ δεν το νιώθω σαν στενό, εγώ το νιώθω ότι εφαρμόζει το πόδι μου. Αυτός που το νιώθει σαν στενό, εντάξει δεν του πάει, πρέπει να πάει μισό πάνω. Για μένα δεν είναι στενό. Στενό δεν το λέω. Το λέω εφαρμοστό. Αλλά όχι εφαρμοστό ότι είναι γάντι. Μια χαρά έχω το χώρο μου μπροστά, τα έχω όλα. Για μένα είναι ένα κανονικό Nike παπούτσι. Αλλά το λέω γιατί. Γιατί έχω φορέσει τόσα sneaker και στην Nike και στην Jordan, Commerce και τα σχετικά, και όλα είχαν χώρο και κολυμπάς. Αυτό μου κάνει εντύπωση πως και βγήκε έτσι. Άμα είναι έτσι, θα κοιτάω σε τέτοιο type sneaker, περιμένω και ένα New Balance έτσι να δω, το οποίο να έχει τέτοιο στυλ αντικρατασμικής όλες. Μήπως αυτό μας βολεύει τελικά, ή εμένα προσωπικά. Αν βολεύεστε με τέτοιο στυλ, τότε πιθανόν θα έχετε σύμφωνη γνώμη αν τα πάρετε. Οπότε πάτε κανονικό μέγεθος, το βλέπετε, ίσως και μισό πάνω αν δεν γουστάρετε. Εγώ δεν πάω μισό πάνω γιατί θα έχω μάκρους και δεν θέλω, αλλά εδώ δεν είναι μακρύ. Είναι σωστό. Είναι η εφαρμογή της Nike. Τώρα, όσοι φοράτε και όσοι στα MD Runner 2 και τα MD Runner γενικά, αυτό το παπούτσι θεωρητικά, από ό,τι έχω καταλάβει, παύλα διαβάσει υποψιαστή, είναι το επόμενο. Ένα next μοντέλο από το MD Runner. Το MD Runner λέγανε ότι είναι στενό, παίρνανε μισό πάνω, οι πιο πολλοί που ήξερα. Οπότε αυτό μάλλον έχει βελτιωθεί. Άρα, τώρα τι θέλω εγώ. Θέλω να πάρω άλλο ένα χρωματάκι, ώστε αν γλερώνει να μην κάνει καραμπάμ, όπως τώρα εδώ. Για να περιμένω εγώ τώρα πότε θα το καθαρίσω για να μην φαίνομαι εκτεθειμένος. Θα έχω αυτό για βόλτα. Βλέπετε είναι δεδομένο ότι θα το κρατήσω. Γιατί είναι τέλειο. Ένα ακόμη για την καθημερινότητα. Ένα σκούρο ας πούμε, ένα σκουρόχρωμο. Θα αποφύγω το MD Runner, το οποίο είναι και αυτό σε έκπτωση, αν ενδιαφέρεστε, να ξέρετε. Είναι η ίδια η τιμή τους και παίρνει και εκπτωτικό κωδικό, διότι τώρα δίνει σε έκπτωση τα παπούτσια. Δίνει κωδικό σε αυτά που έχουν έκπτωση μόνο, οπότε συμφέρει τρελά. Αλλά επειδή είναι τα ίδια, αν τα παρατηρήσετε, δηλαδή στο MD Runner τι αλλάζει. Αλλάζει η σόλα. Ξέχασα να σας πω ότι τώρα την έχω κάπως σκουπίσει και παρόλα αυτά έχει ακόμα έχει βρωμιά. Η σόλα μάζεψε πολύ σκόνη, πολύ σκόνη. Παρ' όλα αυτά, έξω στα πλακάκια τη βλέπω επικίνδυνη. Έξω στον δρόμο δεν είχα πρόβλημα, γι' αυτό μάζεψα τόσο.
Κυκλοφόρησα όλα μια χαρά, οδήγησα, δεν κατάλαβα τίποτα. Οπότε έχω την ελπίδα ότι αν φαγωθεί θα στρώσει με τη μία. Γιατί το MD Runner, αν θυμάστε, εδώ είχε κενά, κάπου εδώ νομίζω έχει κενό και έχει άλλο τύπου, δεν έχει τέτοια σόλα, δεν έχει τετράγωνα, είναι λίγο αλλιώτικο. Είναι τις πιο παλιές σόλες θα έλεγα. Και νομίζω ότι έχει βγει και κάτι επόμενο από αυτό, που δεν θυμάμαι τώρα ποιο μοντέλο είναι, αλλά ήταν πιο ακριβό. Έχει βγει και η επόμενη έκδοση, η πιο καλή υποτίθεται. Για τέτοιο type sneaker εννοούμε, έτσι. Οπότε, όσοι και όσες το βλέπετε, μην το αδικήσετε, αν το βρείτε σε ευθύνη. Αν το βρείτε ακριβό, μην το πάρετε. Περιμένετε να πέσει. Όταν πέσει όμως, πάρτε το με τη μία.